Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, υπουργός Ναυτιλίας, και τον ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τον χρόνο. Καταλαβαίνω ότι είναι οι μέρες που τρέχετε αρκετά. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιατζόγλου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λειτουργεί το σύστημα πάντως έτσι, με αυτόν τον τρόπο? Κοιτάξτε να δείτε, το λιμενικό σώμα εδώ και 18 μήνες, από την ώρα που ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης της πανδημίας του κορονοϊού, όλα του τα στελέχη καθημερινά έχουν επιφορτιστεί και με αυτό το έργο του ελέγχου γύρω από το αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας απέναντι στο κορονοϊό. Πολιτική απόφαση ήταν, βλέποντας ότι υπήρξαν κάποιες αριθμίες με την προηγούμενη διαδικασία, όπου απλά οι λιμενικοί παρακολουθούσαν τους υπαλλήλους των αυτοπλοϊκών εταιριών, τους ναυτικούς μας που κάναν τον έλεγχο, και πλέον οι λιμενικοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των υγειονομικών εγγράφων, τα οποία είναι απαραίτητα για να επιβιβαστεί κάποιο στο πλοίο. Ναι. Απλώς, αν μου επιτρέπετε, τώρα γίνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Απλώς θεωρώ ότι γίνεται όπως έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή, με την έννοια ότι παρατηρήθηκαν φαινόμενα δυσλειτουργίας του συστήματος στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι και λογικό, κύριε Γιάννη. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να επιβιβαστούν σε ένα καραντίνα. Μιλάμε για 2.500. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και πίεση χρόνου και πίεση πόρου. Τώρα πλέον όμως έχει αναλάβει το λιμενικό. Έχουμε κάνει μια αυστηρή σύσταση σε όλους τους επιβάτες, όσους είναι να μετακινηθούν με τα πλοία, να βρίσκονται μια μισή ώρα πριν το λιμάνι για να το τηρούν από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Βλέπω ότι είναι από νωρίς το πρωί. Ναι. Έχει οριοθετηθεί ο χώρος αναμονής, ούτως ώστε τα στελέχη του λιμενικού να περνάνε και να σκανάρουν ή να βλέπουν και σε hard copy τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα να φέρει μαζί το κάθε επιβάτης, και η διαδικασία πηγαίνει μια χαρά. Μάλιστα. Ωραία. Τον Αύγουστο πιστεύετε, ακριβώς επειδή νομίζω ότι και η κίνηση θα είναι μεγαλύτερη, θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα? Έχετε προετοιμαστεί γι' αυτό? Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δύναμη, κύριε Γιατζόγλου, για να προστατεύσουμε τόσο τους εμβολιασμένους όσο και τους ανεμβολίαστους, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις δραστηριότητες, τις οικονομικές ανοιχτές, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον τουρισμό ανοιχτό. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ. Και νομίζω ότι χρήσιμο είναι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Αυτά λοιπόν ως μια πρώτη εικόνα για το τι γίνεται με το θέμα, το ότι πέρασε ο έλεγχος στο λιμενικό.